Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Ολυμπιακό Γυμναστήριο των Άνω Λιωσίων. Athens του Vlegas εναντίον New York Picnics είναι το match που θα παρακολουθήσουμε παρέα στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του 5ου ομίλου της Development 2 League. Στο 5-6 του Vlegas, που τους μεταδίδω για πρώτη φορά. Στο 6-5 οι Picnics. Οι Picnics που την περασμένη αγωνιστική βρέθηκαν να χάνουν με 20 πόντους από τους Young Bowlers, αλλά με συγκλονιστική προσπάθεια στο τελευταίο δεκάλεπτο ιτήθηκαν μόλις με 6, πλησίασαν και στο shoot. Έβγαλαν καλή αντίδραση σήμερα, επιδιώκουν να επιστρέψουν στις νίκες. Πρώτη κατοχή για τους του Vlegas, θα δούμε και τις πεντάδες στην πρώτη ευκαιρία. Τρίποντα από τις 45 μοίρες, άστοχο από το νούμερο 23 είναι ο Νίκος Μαρίνος. Μαρίνος που την περασμένη αγωνιστική μέτρησε και 23 πόντους παρακαλώ. Στόχησε ο Νάνος, επιθετικό το rebound. Σημαντικές επιστροφές στο στρατόπεδο των Νεοϋορκέζων, άστοχος ο Νάνος για 3. Το rebound από το νούμερο 8, από τον Αντώνη Λιβαδά, εκπρόσωπος τύπου του Vlegas, μίλησε και στην κάμερα της διοργάνωσης λίγο πριν το τζάμπολ. Τρίποντο από την κορυφή, το rebound από τον Τσαγκάρη. Τσαγκάρη σε όλο το δρόμο, coast to coast, χωρίς σκορ. Χωρίς σκορ και το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Πρώτο καλάθι στο μάτς τώρα από τον Νίκο Μαρίνο που ευστοχεί με το 23. Λοιπόν, ο Μαρίνος με το 23. Με το 40 είναι ο Αγκουριδάκης. Με το 8 είναι ο Λιβαδάς. Με το 2 είναι ο Ρίζας. Ενώ απαντά με ωραία εκτέλεση και σου 3 πόντων ο Καρίρης. Ένα τρίποντο για κάθε ομάδα λοιπόν. Πρώτο 1,5 λεπτό. Ποιον ξέχασα από τους Vlegas, με το 34 ο Κασκέρας. Κασκέρας 11 πόντους και 7 rebound. Τελευταίο μάτι της ομάδας του. Καρίρης για 2 βρίσκει σίδερο, rebound του Λιβαδά. Ο Καρίρης με το 40, ο Δημητρέλος με το 3, με το 24 ο Νάνος, με το 77 ο Τσαγκάρης και με το 15 ο Αθανασόπουλος. Νέο τρίποδο του Μαρίνου που ξεκινά καυτό στο μάτς. Μετρά όλους τους πόντους της ομάδας του. 6-3. Του Vlegas που την περασμένη αγωνιστική τίθηκαν από την Drunk Team βαριά ήταν με 55-85. Αστοχο το σούτ του Αθανασόπουλου, μένει το 6-3. Μια νίκη χωρίς τις δύο ομάδες. Low post επίθεση τώρα και καλάθι από τον Κασκέρα. Πρώτο time out της αναμέτρησης. Εδώ είμαστε, η κατοχή για τους Νεοϋορκέζους. Πάσα. Νέο τρίποντο του Μαρίνου, άστοχο αυτή τη φορά. Καρίρης. Μπάλα στο δεξάρι για τον Τσαγκάρη. Αστοχή στο σούτ 2 πόντων, rebound αμυντικό από τον Μαρίνο. Ρίζας ψάχνει καλύτερη επιλογή. Φαουλ χαμηλά. Λιβαδάς. Ωραία, θα γυρίσει και θα πετύχει το καλάθι. Ποιοτική ενέργεια. Και 13, καλό ξεκίνημα για τους μπλε.
άστοχο τρίποντο, αβίαστα το επιθετικό rebound και το τρίποντο τώρα του Τσαγκάρη. Οι πικνίκες που έχουν σκοράρει μόνο πίσω από τη γραμμή των 6.75, ενώ έχουμε δει ήδη 4 τρίποντα σε 4,5 λεπτά. Αντωνόπουλος με το 10 και Σπηλιωτόπουλος με το 5. Τα νέα πρόσωπα στην πεντάδα των Πικνίξ. Τρίποντο από τον Λιβαδά. Φέρει Αλφάδη και 13-6. Μητρέλος. Νάνος. Σπηλιωτόπουλος για 3 αστοχή. Το rebound. Κασκέρα. Κύλησε το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Εμφανώς ανώτερη του Lakers. Προστοχούν αυτή τη φορά με τον Ρίζα πίσω από τη γραμμή των 6.75. Αυτό είναι το παιχνίδι τους. Αν τους βγουν τα σουτ θα είναι σε καλημέρα. Αν όχι θα έχουν πρόβλημα. Για την ώρα τα πάνε εξαιρετικά. Προηγούνται με 7 πόντους. Αναφορά από την baseline, Σπηλιωτόπουλος απέναντι στον Λιβαδά. Έχει φάουλ. Έτσι πρώτη βολή. Και η δεύτερη, rebound επιθετικό από τον Καρίρη, καλά και φάουλ. Ωραία προσπάθεια του Καρίρη, 13-8 μίασαν οι New York Knicks. Οι Knicks που απόψε έχουν 8 άτομα στο roster τους, με 7 έχουν κατέβει του Lakers. Άστοχη συμπληρωματική βολή. Πάνω του Κασκέρα και ο Ρίζας για τον Λιβαδά, τρίποντο. Στοχή αυτή τη φορά, Καρίρης. Σπηλιωτόπουλος, στη Βουτσάιντ. Και τώρα Νάνος, τον Δημητρέλο. Δημητρέλος, 6 δευτερόλεπτα ακόμα, δίποντο. Άστοχο από τον Σπηλιωτόπουλο, rebound του Λιβαδά. 4 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Καρμίρη στον Κασκέρα. Κασκέρας βγάζει έξω, δεν θα μπορέσει ο Λιβαδάς. Τρέχει και κλέβει. Ο Αντωνόπουλος και με μία από τις χαρακτηριστικές του κινήσεις αυτό το φλότερ θα συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι, πρώτη δύο πόντι με τον Αλέξη Αντωνόπουλο, 13-10. Ένα μικρό σερί 0-4 τρέχουν οι Πικνίκς. Γουρδάκης στον Καρμίρη, 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Το 1-2 και το άστοχο σουτ του Καρμίρη. Καρίδης τώρα. Σπηλιωτόπουλος. Ωραία θα γυρίσει μπάλα. Νάνος. Παρά λίγο να γίνει το λάθος. Καλάθι από τον Σπηλιωτόπουλο. Ωραία επίθεση με υπομονή και αποτελεσματικότητα για τους Πικνίκς που μείωσαν τη διαφορά στον πόντο 13-12. Ωραίο σκορ. Λιβαδάς για 3 στο σίδερο, ψηλά,
Ο Ρίζας κερδίζει φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Και 22 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Καρύρης από τις 45, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, άτυχος εδώ παίκτης των πικνίξ. Παϊσόπουλος άφησε στον Ρίζο, εκείνος δοκιμάζει για 2. Ριμπάουν από τον Νάνο. Νάνος, Καρύρης, Αντωνόπουλος δεν συγκράτει την μπάλα. Ρίζας μόνος του για 3, το βάζει. Νέο τρίποντο των του Βλέγκερς, 16-12, τελευταία 100 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Σπηλιωτόπουλος, Νανός, Μητρέλος τώρα. Καρύρης έχει κάνει βήματα. Ρίζας προσποιείται, αποφεύγει τον Δημητρέλο, πάει όλο το δρόμο. Δεν σκοράρει, αλλά παίρνει το φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό μάλιστα για τους πικνίκς, μόλις 2 φάουλ έχουν σε 9 λεπτά οι Athens του Lakers. Σπηλιωτόπουλος, Νάνος, Νάνος για 3, είναι καλό το σουτ, παραβήσει στο σίδερο. Ρίζας, Παϊσόπουλος, Ρίζας στα 7 δευτερόλεπτα, σουτ για 2 επίτα από τρίπλα. Rebound του Δημητρέλου. Λιωτόπουλος, Νάνος, εξτραπάσα για τον Καρύρη. Αντωνόπουλος, αστοχή, επιθετικό rebound του Νάνου. Ακόμη 8 δευτερόλεπτα για το πρώτο δεκάλεπτο. 5. Καρύρης για 3, θα αστοχήσει. Τέλος στην πρώτη περίοδο, 18-12. Σχεδόν ολέτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο στα Λιώσια. Πρώτη κατοχή για τους πικνίκς. Κοφόπουλος στην πρώτη του προσπάθεια θα αστοχίσει, rebound επιθετικό από τον Σπηλιωτόπουλο. Για 3 ο Σπηλιωτόπουλος το βάζει. Αντώνης Σπηλιωτόπουλος 18-15. Σπηλιωτόπουλος, ο Αθανασόπουλος, ο Κοφόπουλος, ο Τσαγκάρης και ο Αντωνόπουλος στην πεντάδα των πικνίκς. Τρίποντο του Ρίζα, δεύτερο δικό του αν δεν κάνω λάθος.
Άμεση απάντηση των του Blazers, 21-15. Κοφόπουλος τον Αντωνόπουλο ζητά απέναντι ο Σπηλιωτόπουλος. Αντωνόπουλος για δύο αστοχή. Πάνω του Αγγουρικάκη, τώρα Παϊσόπουλος. Παϊσόπουλος για δύο από την κορυφή. Σπρώχησε από τα 6 μέτρα. Σπηλιωτόπουλος το κατέβασμα της μπάλας. Φόπουλος, Τσαγκάρης. Καλή άμυνα του Ρίζα, καθώς παραμένει για τους πικνίκς για 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Κοφόπουλος, το χάνει. Μακρινή πάσα εξαιρετική για τον Καρμίρη, που δεν θα πετύχει ο καλάθι. Πάσα σχεδόν ολόκληρου γηπέδου από τον Αγκουριδάκη. Αγκουριδάκης, Καρμίρης, Ρίζας, Παϊσόπουλος και Κασκέρας η πεντάδα των του Blazers. Τσαγκάρης, δύσκολη προσπάθεια, ψηλά ο Αγκουριδάκης. Στο συν 6 του Blazers, 7-40 για το ημίχρονο. Ρίζας, ωραία προσποίηση, σουτ για 2. Αλλά πέφτει στο καλάθι. Ο Ρίζας που κάνει τη διαφορά. Στέλνει τη διαφορά στο συν 8. Αντωνόπουλος, αστοχή. Πάσα για τον Καρμίρη, που θα πετύχει το καλάθι αυτή τη φορά. Ωραία δημιουργία, ωραία assist από τον Μιχάλη Κασκέρα. 25-15 διψήφια τιμή στο προβάδισμα. Οι πικνίκς καλούνται να βγάλουν αντίδραση. Σπηλιωτόπουλος απέναντι στη ζώνη των του Blazers. Από το τρίποδο του Κοφόπουλου τρέχει και μαζεύει ο Κασκέρας. Ρίζας, Παϊσόπουλος. Λιβάδας επιστρέφει στο μάτς. Θέση του Αγκουριδάκη. Παϊσόπουλος. Καρμίρης, λάθος πάσα. Κοφόπουλος για δύο αστοχή, ψηλά ο Ρίζας. Παϊσόπουλος. Καρμίρης για δύο, θα το χάσει. Το rebound έξω από μια μικρή περιπέτεια παίρνει ο Αθανασόπουλος. Αβία στο λάθος και κλέψιμο με τον Σπηλιωτόπουλο για τους πικνίκς. Σπηλιωτόπουλος δεν θα νικήσει τον Παϊσόπουλο σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο χρόνο κερδίζει το φάουλ.
Χρυσόπουλος στον πάγκο. Επιστρέφει στο μάτς ο Μαρίνος. Ο Μαρίνος που ξεκίνησε με δύο στα τρίποντα. Κοφόπουλος, Αθανασόπουλος. Για τρεις θα στοχίσει. Αντωνόπουλος το βάζει. 25-17, μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Τώρα λίγο το κλέψιμο, Μαρίνος για τρεις αστοχή. Γρήγορο transition των πικνίκς. Φάουλ χαμηλά, κερδίζει ο Σπηλιωτόπουλος. Αντωνόπουλος στα 7 δευτερόλεπτα, θα δοκιμάσει για 2 από τα 6 μέτρα. Την πάνω του Ρίζα. Μαρίνος ξανά για 3. Κοφόπουλος θα μαζέψει. Λιωτόπουλος και ο Αντωνόπουλος σε δεύτερο χρόνο. Διπλή είχαμε την ευκαιρία για να πέσει διαφορά κάτω από τους 8. Ο Ρίζας βάζει το καλάθι, έχει χρεωθεί με επιθετικό φάουλ όμως. Τσαγκάρης. Ρίζας ψηλά, παίρνει το rebound και δίζει για το φάουλ από τον Αντωνόπουλο. Δεύτερο ομαδικό των Picnics, 4 φάουλ έχουν συμπληρώσει οι Blazers. Βαδάς από μακριά. Με υπερπροσπάθεια ο Κοφόπουλος προσπάθησε να σώσει, έπεσε πάνω στις καρέκλες, ευτυχώς δεν έχει χτυπήσει. Καλάθι στη συνέχεια από τους Blazers, διαφορά στους 10-27-17. Κοφόπουλος για 2 αστοχή. Κοφόπουλος στον Σπηλιωτόπουλο που αστοχή. Ρίζας ψάχνει μακρινή πάσα. Μόνος του Κασκέρας θα υποδεχτεί την πάσα του Καρμίρη και θα σκοράρει για το συν 12 και το 29-17. Time out των Picnics. 2,5 λεπτά πριν την ανάπαυλα. Οι Picnics έχουν την κατοχή και βρίσκονται στο μείον 12. Νάνος Καρμίνης, Καρμίρης Σπηλιωτόπουλος, μάλλον Αθανασόπουλος, Κοφόπουλος και Δημητρέλος. Πεντάδα των Νέο Ιορκέζων. Νάνος, Καρνίρης. Πάει όλο το δρόμο, πανέμορφη προσπάθεια. Προσωπική ενέργεια του Καρμίρη, 29-19. Ο Παϊσόπουλος, ο Λιβαδάς, ο Κασκέρας, ο Μαρίνος και ο Καρμίρης. Πεντάδα στον μπλε. Μεταφορά της μπάλας από τον Παϊσόπουλο. Μοίρασε μπάλα.
Ξανά κατά μέτωπον προς το καλάθι και σε φάουλ αυτή τη φορά. Είτε χαμηλά είτε ψηλά έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά, οπότε θα εκτελέσει βολές ο παίκτης των Picnics. Έτσι πρώτη. Η δεύτερη, τρέχει και μαζεύει ο Κασκέρας 100 δεύτερα. Για να δούμε με τι διαφορά θα πάνε στα αποδυτήρια οι του Lakers. Μαρίνος για 3. Ναι. Τρίτο τρίποντο για τον Νίκο Μαρίνο, την κρίσιμη ώρα. 32-19. Παρασόπουλος σε μια δύσκολη ενέργεια, τι φύγε να βάλει. Παϊσόπουλος, Μαρίνος, Καρμύρης, Παϊσόπουλος, ωραία προσποίηση, φλότερ με το δεξί, ψηλά ο Καρμύρης στο επιθετικό rebound και στο κερδισμένο φάουλ. Είχα να δώσουν, οι Picnics τώρα δεν έχουν. Μαρίνος από μακριά, θα αστοχίσει ο Νάνος στο rebound. Νάνος ωραία στη weak side, εκείνο ο Κοφόπουλος. Είναι τρέλος τώρα. Νάνος μόνος του για 2. Μαζεύει ο Λιβαδάς. 35 δευτερόλεπτα, μια κατοχή για κάθε ομάδα. Θέλει να δώσει τον Κασκέρα, καλή άμυνα overplay του Καρίρη. Σημαίνει ο Κασκέρας. Βήματα ζητούν οι Picnics, φάουλ έχει δοθεί. Προειδοποίηση στον Νάνο για τεχνική ποινή. Βολές για τον Κασκέρα. Βάζει την πρώτη, 12,2 πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Διαμορφώνει το 33-19. Έξω η δεύτερη, Δημητρέλος. Νάνος. Σόπουλος για 3. Buzzer beater πρώτου ημιχρόνου. 33-22. Σε λίγο και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στα Λιώσια. Πρώτη κατοχή για τους Lakers. Με λάθος. Καρίρης. Το σταματάμε φάουλ. Ο Καρμύρης. Λοιπόν, Καρίρης, Αθανασόπουλος, Σπηλιωτόπουλος, Αντωνόπουλος και Νάνος για τους Picnics. Καρίρης με το αριστερό, αστοχή. Αγκουριδάκη, Αγκουριδάκης, Καρμύρης, Ρίζας, Λιβαδάς και Μαρίνος. Για 3 από πολύ μακριά από τα 10 μέτρα. Ο Λιβαδάς αστόχησε. Νάνος. Αντωνόπουλος τελειώνει τη φάση και συνδέεται με το αντίπαλο καλάθι. Κλασική κίνηση. 33-24.
Κουρδάκης, πάρα λίγο να κάνει το λάθος. Μαρίνος, Ρίζα το σκέφτηκε. Μπροστά του ο Καρίρης, πασάρι για τον Καρμίρη. Εκείνος δεν τελειώνει τη φάση όπως τα ήθελε. Αστοχή και ο Λιβαδάς, ριμπάουντ του Αντωνόπουλου. Αντωνόπουλος, αστοχή, Λιβαδάς μαζεύει. Γουριδάκης. Καρμίρης λόγω προς επίδεση, δεν είναι καλό το τελείωμα. Φιλιοτόπουλος, μακρινή πάσα για τον Αντωνόπουλο που σκοράρει στον εφανδιασμό. Αντωνόπουλος έχει μπει ζεστός στο δεύτερο ημίχρονο και μειώνει κι άλλο τη διαφορά, 33-26. Στο τρίποντο, τρεις βολές για τον Ρίζα. Στις 3, 35-26. Καρίρης. Περνάμε το εκρηκτικό του πρώτο βήμα. Επιμένει ο Αντωνόπουλος, αλλά δεν σκοράρει. Πάνω του Λιβαδά. Στήριγμα για φάουλ, για μαρτυρίες των πικνίκς. Ρίζας, Λιβαδάς από τα 8, μεγάλο σουτ, 38-26, ξανά σε ρητσίστια τιμή διαφορά, θετικό φάουλ του Αντωνόπουλου. Ο Δημητρέλος στη θέση του Καρίρη που θα πάρει ανάσες. Σκριν του Καρμίρη, ωραία pick and roll κατάσταση. Τελειώνει και τη φάση ο Καρμίρης, η assist από τον Ρίζα. 40-26 συν 14. Δημητρέλος παρεμβάλλεται. Ο Ρίζας στον πάγκο, Μαρίνος στο παρκέ. Κασκέρας. Δημητρέλος, Νάνος, το έχει αυτό το σουτ, αλλά αστοχή. Rebound επιθετικό από τον Σπηλιωτόπουλο, τεχνική ποινή στον Αγκουριδάκη.
Αθανασόπουλος για 3. Αστοχή, το rebound από τον Ρίζα. 6 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Λιβαδάς τι κάνει από τα 10 μέτρα. Τσαγκάρης προσποιείται, αστοχή. Μένει το 40-26 για Γκουριδάκης. Κασκεράς. Ένας σε δύο παίκτες κερδίζει το φάουλ. Ρίζας για 2. Αστοχή, μάχη για το rebound, το παίρνει ο Θανασόπουλος. Καλάθι για τους πικνίκ, 40-28. Λίγο να κολλήσει, επιμένει, αλλά αστοχή ο Κασκέρας. Βγάζει έξω τώρα για τον Αγκουριδάκη. Θανασόπουλος δεν θα λαθέψει στον εφηλιασμό. 40-30 μειώνουν αισθητά τη διαφορά οι Νεοϊορκέζοι. 4-40 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Στο εξαγκουριδάκι, ψηλά ο Ρίζας στο επιθετικό rebound, behind the back πάσα για τον Καρμύρη, μόνος του ο Κασκέρας στο στοχή και άλλο επιθετικό rebound από τον Ρίζα. Κασκέρας, τώρα θα το βάλει. Το ζήτησε καλά και δεν το χάνει. Ο Μιχάλης Κασκέρας, τρίποντο μαχαιριά στους πικνίκς που μείωναν τη διαφορά, 43-30. Τρέλος, Νάνος, πιέζεται, θα χάσει. Ρίζας, σκοράρει, συν 15 και time out από τους πικνίκς. Τέσσερα λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Οι Πικνίκς καλούνται να βγάλουν αντίδραση, αυτό που έκαναν και την περασμένη αγωνιστική δηλαδή. Δημητρέλος για 3 το βάζει. Γίνεται η αρχή. Τρίποντο του Χρήστου Δημητρέλου. 45-33 ο Δημητρέλος, ο Αθανασόπουλος, ο Σπηλιωτόπουλος, ο Νάνος και ο Δημητρέλος, ο Καρύρης. Πεντάδα των Πικνίκς. Small ball από τους Νεοϊορκέζους. Κασκέρας, Μαρίνος, Ρίζας, Αγκουριδάκης και Παϊσόπουλος, η πεντάδα των Athens του Lakers. Νάνος, Δημητρέλος, αστοχή αυτή τη φορά. Βγάζει την μπάλα εκτός ο Αγκουριδάκης. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τους πικνίκς. Νάνος, δεν ξέρω αν έχουν το ρολόι πικνίκς, ο Νάνος δοκιμάζει για 3. Ψηλά ο Αγκουριδάκης. Θα δοκιμάσει και για 2, στο 66 μέτρα. Σπηλιωτόπουλος. Νάνος περνά την μπάλα στον Καρύρη, κλείνει δύο παίκτες πάνω του. Ωραία θα γυρίσει μπάλα, Νάνος. Θανασόπουλος. Καρύρης για 3. Αστοχή. Ρίζας κερδίζει το φάουλ. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά των πικνίκς, βολές. Τον Παντελή Ρίζα.
Ένα φάουλ έχουν να δώσουν οι του Βλέγκερς. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη, 46-33. Κοφόπουλος που πέρασε και αυτό το μάτς. Λιωτόπουλος, ωραία πάσα στον Δημητρέλο. Καρύρης. Όλο τον δρόμο, καλάθι και φάουλ. Τρομερή προσπάθεια του Καρύρη. Καλάθι ψυχολογίας για τους πικνίκς. Δεν θα μετρήσει όμως. Χαμηλά δώστε τελικά. Δημητρέλος, Πιλιωτόπουλος, Καρύρης. Εξτραπάσα για τον Κοφόπουλο. 8 δευτερά ακόμα. Καλή κυκλοφορία. Πιλιωτόπουλος για 3. Rebound από ποιον, τον Κασκέρα. Τελευταία 100 δεύτερα στην τρίτη περίοδο. Οι Βλέγκερς δείχνουν να ελέγχουν απόλυτα την κατάσταση. Ο Ρίζας αστοχή και βγάζει ο ίδιος την μπάλα εκτός. Καρύρης. Σπιλιωτόπουλος, Κοφόπουλος. Δημητρέλος με το φλότερ. Κατοχή για τους του Βλέγκερς. Ο Αγκουριδάκης μαζεύει ο Σπιλιωτόπουλος γρήγορο transition για τους πικνίκς. Νάνος θα μπορούσε να σουτάρει, επιλέγει μια πάσα στον Κοφόπουλο, εκείνος δοκιμάζει για 3. Είναι αρκετά άστοχος, εύκολο rebound για τον Κασκέρα. Και τώρα Αγκουριδάκης. Κασκέρας. Ρίζας. Μαρίνος για 3 αστοχήσει, Δημητρέλος και φύγει ο Νάνος στον εφημπιασμό. Δημητρέλος. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Καρύρης, τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, το βάζει. 46-35, διαφορά πέφτει στους 11. Σε λίγο και πάλι μαζί για την τελευταία περίοδο. Τέταρτο δεκάλεπτο στα Λιώσια. Πρώτη κατοχή για τους πικνίκς. Νάνος, Καρύρης, Δημητρέλος, Σπιλιωτόπουλος και Τσαγκάρης. Σπιλιωτόπουλος για 3 θα αστοχήσει. Τρέχει να μαζέψει ο ίδιος αλλά δεν προλαβαίνει. Παϊσόπουλος, Κασκέρας, Καρμύρης, Μαρίνος και Ρίζας. Πεντάδα των του Βλέγκερς. Εκεί συνεννόηση για τους μπλε, λάθος πάσα του Μαρίνου. Καρύρης πατώντας τη γραμμή, σημαδεύει σίδερο, θα μαζέψει ανενόχλητα ο ίδιος. Τσαγκάρης για 2 μετά από τρίπλα. Κασκέρα στο rebound. Μαρίνος αστοχή. Στο rebound για τον Νάνο και γρήγορο transition. Δημητρέλος.
Αντωνόπουλος λείπει ώρα από το παρκέ και νομίζω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τους Big Knicks. Κασκέρας, Μαρίνος, κάνει rebound του Δημητρέλου, φρενίζει ρυθμό στο μάτς, μόνος του σε θέση offside. Εύκολο καλάθι για τον Νάνο. Παϊσόπουλος. Κασκέρας κάνει λάθος. Ξανά στον εφενδιασμό ο Νάνος. Δεν θα βάλει το καλάθι αυτή τη φορά. Στοχή ο Καρμύρης. Διαστικές επιλογές από τους του Lakers. Η διαφορά είναι στους 9. Σπηλιωτόπουλος περνάει. Δεν θα βάλει όμως το καλάθι. Τα βάζει με τον εαυτό του. Εξαιρετική πάσα του Μαρίνου για τον Κασκέρα, πάρε βάλε. Σπηλιωτόπουλος στον Τσαγκάρη. Τσαγκάρης χάνει την ισορροπία του, πήρε ο Παϊσόπουλος. Ανακτά την κατοχή ο Καρίρης. Ο Καρίρης περνάει ψηλά. Ψηλά πηδάει ο Ρίζας για να τον κόψει. Έχει χτυπήσει ο Καρίρης. Διακοπή. 7 λεπτά για το φινάλε. Όλα καλά με τον Καρίρη. Δεν είχε κάτι σοβαρό ευτυχώς. Καρίρης, Τσαγκάρης, Δημητρέλος, Νάνος και Σπηλιωτόπουλος για τους Big Knicks που βρίσκονται στο μείον 11. 37 το σκορ. Ρίζας για τον Μαρίνο, εκείνος αμέσως για 3 θα στοχίσει, μακρινό rebound του Τσαγκάρη. Ρίζας, Μαρίνος, Παϊσόπουλος, Κασκέρας και Καρμύρης, η πεντάδα των του Βλέκες που βγάζουν την άμυνα απέναντι στον Τσαγκάρη. Ρίζας. Μαρίνος, ξανά στον Ρίζα. Ρίζας για 2, θα στοχίσει. Καρίρης. Περιμένει και τους συμπαίκτες του αφού γύρισαν γρήγορα οι γηπεδούχοι. Ωραία προσπάθεια του Δημητρέλου που δίνει τη λύση 48-39. Κασκέρας κόβει και παίρνει την πάσα του Ρίζα. Ο Καρίρης παίρνει το rebound και κερδίζει και το φάουλ. Ρίζας. 48-41 η διαφορά στους 7. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Μόνος του ο Κασκέρας δεν την μπορεί την αντιπαλή άμυνα. Νάνος. Σπηλιωτόπουλος σκοράρει. 48-43 έχουν επιστρέψει για τα καλά οι Big Knicks. Ρίζας στον Παϊσόπουλο που διστάζει προς τη μην και αστοχή σε σουτ 2 πόντων. Σπηλιωτόπουλος ξαναπήρε από τον Δημητρέλο. Δημητρέλος για 3. Πάνω την Κασκέρα. Ο
Τελευταία 4 λεπτά στα Αλιώσια, διαφορά 5 πόντων χωρίς τις δύο ομάδες. Στοχείο Τσαγκάρη στον εφουντιασμό, ακολουθεί τη φάση ο Δημητρέλος, 48-45, το momentum ξεκάθαρα με τους φιλοξενούμενους. Λιβαδάς, Κασκέρας, δεν προσέχουν εδώ οι πικνίκς και τιμωρούνται. 50-45. Τσαγκάρης στο πλάι για τον Δημητρέλο. Νάνος για τρεις. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Άτυχος ο Νάνος. Με υπερπροσπάθεια του Καρύρη, έξτρα κατοχή για τους πικνίκς. Πιλιοτόπουλος, καλή άμυνα από Λιβαδά και Παϊσόπουλο, κλέβει ο δεύτερος. Παϊσόπουλος έχει κάνει βήματα. Συνεχίζουν με την ίδια πεντάδα. Πικνίξε εδώ και αρκετή ώρα. Τσαγκάρης στον Νάνο. Δημητρέλος περιμένει την έξτρα πάσα στη γωνία. Ο Σπηλιωτόπουλος για τον Νάνο. Ο Πλίζη για τρεις. Ούτε τώρα. Ρίζος. Φάουλ του Νάνου. Μόλις το πρώτο ομαδικό τον πικνίξ, ένα έχουν και οι του Βλέγγες, 2-46 για το φινάλε, η διαφορά στους 5, όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ζητά ο Λιβαδάς και θα πάρει την μπαλά. Κράβει στον Τσαγκάρη. Λιβαδάς θα αστοχίσει, κατοχή παραμένει για τους του Βλέγγες. Είναι η ώρα του Αντωνόπουλου να επιστρέψει στο μάτς, 2,5 λεπτά πριν το φινάλε, αντικαθιστώντας τον Τσαγκάρη. 5 δεύτερα έχουν στη διάθεσή τους οι γηπεδούχοι του Βλέγγερς. Κασκέρας, ωραία στον Αγκουριδάκη που χάνει το καλάθι εξεπαφής. Εδώ υπήρχε ευκαιρία να πάει διαφορά στους 7 και χάθηκε. Αντωνόπουλος θα τιμωρήσει την αντίπαλη άμυνα, δίνει τη λύση με το που μπαίνει στο παρκέ και τώρα ένα τρίποντο πλέον χωρίζει τις δύο ομάδες. Τελευταία 2 λεπτά στα Λιώσια. Ρίζας, Μαρίνος, Αγκουριδάκης, 7 δευτερόλεπτα ακόμα, η μπάλα πάει στον Κασκέρα. Κασκέρας, Ρίζας, ψάχνει πάσα, νομίζω έπρεπε να στάρει με μόλις 2 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Το σημαντικό για τους πικνίκς είναι ότι η άμυνα βγήκε. Πιλιοτόπουλος περνά από τον Μαρίνο, πασάρι στο πλάι για τον Καρύρη. Δημητρέλος θα πάρει το μεγάλο σουτ και θα το χάσει. 90 δευτερόλεπτα ακόμα. Αν σκοράρουν οι τους Lakers έχουν μαξιλαράκια ασφαλείας. Ρίζας, Μαρίνος για τρεις. Το χάνει ο Σπηλιωτόπουλος. Θα πάει όλο το δρόμο. Σπηλιωτόπουλος περνάει, αλλά δεν βάζει το καλάθι. Πίστευτη προσπάθεια. Έχει χτυπήσει ο Ρίζας.
Συνέχεια στο παιχνίδι. Όλα καλά με τον Ρίζα. Τελευταίο λεπτό. Μαρίνος, Κασκέρας. Θα κλέψει ο Νάνος. 2-2-1. Νάνος, Αντωνόπουλος, καλάθι. Αλέξης Αντωνόπουλος, 50-49, με δικούς του 4 πόντους. Οι Πικνίκς μειώνουν στον πόντο. Time out. Τελευταία 45 δευτερόλεπτα στα Λιώσια. Κατοχή για τους Lakers. Προηγούνται με ένα πόντο. Κασκέρας, Ρίζας, Αγκουριδάκης, Μαρίνος και Λιβαδάς. Η πεντάδα των μπλε. Ρίζας κοιτάει το ρολόι. Πάνω του ο Σπηλιωτόπουλος του κάνει το φάουλ. Μόλις το δεύτερο ομαδικό των Πικνίκς, ένα φάουλ έχουν οι του Lakers. Θα αργήσουμε να δούμε βολές από ομαδικά. Μαρίνος επανέφερε για τον Κασκέρα. Κασκέρας θέλει να περάσει από τον Καρίρη, εκείνος του κάνει το φάουλ. Ο Καρίρης, ο Σπηλιωτόπουλος, ο Νάνος, ο Δημητρέλος και ο Αντωνόπουλος, ο οποίος είναι εξαιρετικός στα τελευταία λεπτά. Και χάρη σε αυτόν οι Πικνίκς διεκδικούν το μάτς στις τελευταίες κατοχές. 28,7 απομένουν. Μαρίνος, Κασκέρας. Φάουλ στον Αγκουριδάκη. Τέταρτο ομαδικό από το επόμενο. Εκτελούν βολές. 14 δευτερόλεπτα για τους Lakers από τα 20,6 που απομένουν συνολικά. Κασκέρας. Κασκέρας την κάνουν φάουλ. Κασκέρας για 2. Θα στοχίσει και λήξει χρόνο επίθεσης. 5,1 για να πάρουν το μάτς οι Πικνίκς. Για να πάμε στους παγκούς. Ποιος θα πάρει το τελευταίο σουτ. Τους Lakers που έχουν μόλις ένα ομαδικό. Ο Νάνος στην επαναφορά. Βάλα στον Δημητρέλο. Δημητρέλος για 3 από μακριά, θα στοχίσει. Τέλος της αναμέτρησης, νίκη για τους του Lakers, 50-49. Οι Lakers φτάνουν τις 6 νίκες σε 12 μάτς. Την έκτη του σίτα γνωρίζουν οι Πικνίκς.